Ποια είναι τα συναισθήματά σου τις πρώτες σου μέρες ως παίκτης του ΠΑΟΚ? Yes, yes, I know the team. I know that the team is good. I know that they are champions last year. And I'm happy that I'm here. I'm okay. I arrived yesterday. And for me, it's something new experience, new adventure here in Greece. And it'd be interesting to see what is the championship, what is the team here. It'd be nice. Ήξερα για την ομάδα, ήξερα ότι είναι καλή ομάδα και πρωταθλήτρια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην Θεσσαλονίκη, ήρθα εχθές και για μένα είναι κάτι καινούριο. Μία νέα περιπέτεια εδώ στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να δω πώς θα είναι τα παιχνίδια στο Champions League αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς σε πλησίασαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ? They are very nice. The people that I see, that they are nice, they are friendly. So until now I have small contact with them, but I think that everything will be okay. Με πολύ ωραίο τρόπο. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουμε μεγάλη επικοινωνία μαζί τους, αλλά αφού είμαι εδώ, σίγουρα θα έρθουμε πιο κοντά με όλους. Ποιο είναι το δυνατό σου σημείο? I don't know. I can tell you exactly what is the best part that I do. I don't know, but I hope that I try to help the team and I hope that we win most of the game. Δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος για να μιλήσω για τα δυνατά σημεία του παιχνιδιού μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω να βοηθάω την ομάδα για να πετύχει τους στόχους της. Ποια είναι η άποψή σου για τους νέους σου συμπαίκτες? They are very good, actually. They are very good. They are technical guys, they know to play, they are smart. So I think that the things here will be happening fast. Είναι πολύ καλοί παίκτες, με μεγάλη ποιότητα. Ξέρουν να παίζουν βόλεϊ, είναι έξυπνοι παίκτες και νομίζω ότι σύντομα θα βρούμε και τη χημεία μεταξύ μας. Γνωρίζεις πράγματα για το ελληνικό πρωτάθλημα? No, I know only on Olympiacos, because I have friends there. And other, I didn't know. I don't know the level, I don't know the teams. But I know that the championship is in good level. So I expect to be, you know, not easy. And I expect that the game will be interesting. Ξέρω μόνο τον Ολυμπιακό, επειδή έπαιξε και στην Ευρώπη. Δεν γνωρίζω πολλά για τις άλλες ομάδες, αλλά νομίζω ότι το πρωτάθλημα βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Δεν θα είναι εύκολο να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, αλλά αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Έπαιξε ρόλο στην απόφασή σου η παρουσία του Ντανιέλε Ρίτσι στον πάγκο της ομάδας? No, it's actually the point is that I wanted to be close to my home and I know that the team is good, I know that they play championship also. Champions League, that it's important tournament. So this is the most of the things that I approve to come. Η αλήθεια είναι πως όχι. Ήθελα απλά να είμαι κοντά στο σπίτι μου. Ήξερα ότι η ομάδα είναι καλή και πάει για το πρωτάθλημα. Παίζει στο Champions League και αυτά τα στοιχεία με έκαναν να πω το ναι στον ΠΑΟΚ και να έρθω στην Θεσσαλονίκη. Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι αυτό το καιρό, να περιμένουμε να σε δούμε να αγωνίζεσαι σύντομα? Yeah, I will play against Friedrichshafen. Ah, okay. So, yes. So, we do all the things that we're supposed to do with federation, with documents, so everything's okay. So, I will play the first game now. Θα παίξω την Πέμπτη με τη Friedrichshafen. Είμαι έτοιμος. Όλοι στην ομάδα ξέρουμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι σε θέση να την βοηθήσω να το κερδίσει. Arena FM στους 89 και 4.